Καλημέρα παιδιά. Ένα ψαρεματάκι ακόμα. Twitcher. Έχω βάλει ένα pencil ψαράκι, το ζίμπρα. Ο καιρός είναι πίσω μου και λίγο από τα αριστερά μου. Εγώ θα κινηθώ προς τα δεξιά, οπότε με βολεύει κάπως. Σε ένα πολύ προσβάσιμο μέρος, παραλία έχει πίσω μου. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Μέχρι στιγμής με τη ζεύρα δεν έχω πάρει κάτι. Θα δώσω άλλη μία ευκαιρία στα πένσιλα αυτά. Θα δοκιμάσω ένα χρωματάκι αντίδρασης. Ο καιρός είναι και λίγο μουντός. Μπορεί να παίξει λίγο ρόλο. Και μετά είτε θα πάω στο κλασικό χειροποίητο στυράκι, είτε θα πάω σε κάποιο μήνου. Να δοκιμάσω και τα μήνους. Μπορεί να θέλουν λίγο πιο έντονη κίνηση που κάνουν τα μήνους για να χτυπήσουν. Θα το δούμε. Μου φάνηκε ότι είδα ένα σαργό, μικρούλι νομίζω, αλλά επειδή τα νερά είναι λίγο πιο βαθιά εδώ, θα ρίξω ένα μήνο. Τόσο βαθιά, το πιο πιθανό είναι μελανούρι. Ωρε φίλε! Θα εγκιστρώθει, είναι το μελανούρι. Τεράστιο. Το κρατήσω αυτό. κολυθρίνει σαν να ξύπνησε λίγο τα ψάρια παραπάνω. Ξέχωρα από το μελανούρι, πιο ενεργές και οι πέρκες. Α, σαργουδάκι δεν έχω δει ακόμα. Δεν μου έχει χτυπήσει δηλαδή, γιατί να δω έχω δει. Μάλλον μελανούρι πάλι, αλλά δεν πιάστηκε. Όχι ρε, όχι ρε εσύ. Αυτός ήταν σαργός και ήταν καλός. Α, κρίμα. Πολύ ωραίο ψάρι, χτύπησε εδώ έξω. Δεν πρέπει να ήταν αυτό που χτύπησε μέσα. Βαθιά. Δεν ξέρω αν με ακολούθησε τόση απόσταση, γιατί ήταν μεγάλη απόσταση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κρυβόταν εδώ. Να χτύπησε. Εν τω μεταξύ τώρα σήκωσε λίγο αέρα. Να πάω λίγο πιο κάτω να ξαναρίξω. Ωραία φίλε, τράβηγμα. Όχι ρε φίλε πάλι. Στράβωσε αλλαγή αργά μου. Τσιπούρα ήταν και ήταν και μεγάλη. Αχ, σήμερα. Τι γίνεται σήμερα ρε παιδιά? Τι γίνεται σήμερα? Θα χάσουμε όλα τα μεγάλα ψάρια και θα πάρουμε τα μελανούρια? Εσύ η τσιπούρα ήταν τεράστια, τεράστια. Ήταν πολύ μεγάλη. Κεφάλι, κεφάλι, κεφάλι. Κάποια στιγμή έφυγε. Θα σε πάρει. Και το ήθελα ακριβώς εκεί τη βολή. Ακριβώς εκεί την ήθελα τη βολή. Να περάσω ανάμεσα από αυτούς εδώ τους υφάλους και χτύπησε εδώ μπροστά από έναν που φαίνεται εδώ. Πάρε να σε πάρει. Πάμε παρακάτω. Ένας πολύ μεγάλος αργός με ακολούθησε εδώ μπροστά. Το είδε, είδε τη φάτσα μου και έφυγε. Να σε χαιρετήσω, Σαργέ. Να σε χαιρετήσω. Θέλω να ρίξω και μια εκεί ανάμεσα που έχει τις πέτρες, μια-δυο βολές. Αχ, το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Πάντα σε τούτα εδώ τα σημεία πας εκεί που θες, κάνεις τις βολές που θες. Μπορεί να χτυπήσουν και τα ψάρια που θες, όπως πριν με την τσιπούρα. Αλλά για να τα βγάλεις, όταν είναι τόσο μεγάλα ψάρια με τόσο λεπτά εργαλεία, δεν μπορείς να τα σηκώσεις με σιγουριά, να πιάσεις το παράμαλο, να το σηκώσεις. Εκείνη τη στιγμή που το πιάνεις και το σηκώνεις, άμα κάνει ένα κεφάλι ή μόνο και με το βάρος του, άμα το ψάρι είναι αρκετά μεγάλο, μπορεί να σπάσει το παράμαλο και να φύγει μαζί με το τεχνητό από τον κόμπο της παραμάνας. Πρέπει να πας μέχρι πίσω, να το βγάλεις στα βράχια, στην παραλία έξω. Εδώ πάνω που κάθομαι τώρα μπορείς να βγάλεις ένα μελανούρι, ένα σαργό μεγαλούτσικο, να βγάλεις ένα σαργό δυνατό, μεγάλο, ή μια τσιπούρα όπως πριν. Είναι σχεδόν ανέφικτο. Ρισκάρεις πάρα πολλά. Θα μου πεις, τι κέρδισες, ξαγκιστρώθηκε. Τι να πω. Θα μπορούσε να μην έχει ξαγκιστρωθεί. Να είχε πιάσει καλύτερα. Μάντης δεν είμαι σίγουρα πάντως, ώστε να ξέρω τι θα γίνει. Αλλά προτιμώ αυτό. Προτιμώ να προσπαθήσω να το βγάλω ομαλά το ψάρι έξω, παρά να ρισκάρω να το σηκώσω όταν είναι τόσο καλό ψάρι. Πάμε παρακάτω. Να δούμε. Θα πιάσουμε τίποτα καλό σήμερα ή θα μείνουμε σε αυτά? Κύριε Κάβουρα, κύριε Κάβουρα, θέλω το μελανούρι μου, δείτε. Είναι μια κατάσταση. Εσύ. Του δάγκασε λίγο το κάφκαλο. Πήρα το μελανούρι μάλλον. Οπα. Όπως το είπα, θα χάνουμε όλα τα ψάρια και θα παίρνουμε τα μελανούρια. Δεν πειράζει, τουλάχιστον είναι μεγάλα τα μελανούρια. Μελανούρια. Είναι ένα συγκεκριμένο σημείο. Τώρα αυτό είναι πέρκα. Είναι ένα συγκεκριμένο σημείο. Δεν ξέρω αν φαίνεται από την κάμερα. Έχει φύκια, έχει πέτρες εδώ μπροστά. Και όταν κάνεις βολή πέρα από αυτές τις πέτρες, που ξεκινάει η αμμουδιά ενδεχομένως μέσα στα λίγο πιο βαθιά. Εκεί μάλλον καραδοκούν τα μελανούρια. Το έχω δείξει και σε ένα άλλο βίντεο, θα το βάλω πάνω να το δείτε άμα θέλετε, στο παρόμοιο σημείο λίγο πιο κάτω, που πάτησα πάνω σε κάτι ξέρες και έκανα βολή βαθιά επί τούτου για να συναντήσω κάποιο μελανούρι. Και τώρα κάτι τέτοιο έγινε. Έκανα βολή βαθιά, πέρασα τα φύκια με τη βοήθεια του αέρα κιόλας, λίγο προς τα εκεί, και στο πέσιμο κατευθείαν και για λίγα μέτρα χτυπούσαν μελανούρια. Θα κάνω άλλη μία τώρα που κάνει λίγο αεράκι παραπάνω, ίσως με βοηθήσει. Εκεί ένας σαργός πολύ καλός. Επιτέλους αυτός πιάστηκε καλά, δεν είχε ελπίδες να μου γλιτώσει. Α, καλούτσικος είναι, πρέπει να είναι κοντά στα 30 εκατοστά, λίγο μικρότερος. Θα τον κρατήσω. Ωραίος αργός. Λοιπόν παιδιά, τέλος το ψάραμα για σήμερα. Αυτή είναι η ψαριά μου. Φτωχή. Βέβαια, ερχόμενος σε αυτό εδώ το μέρος, ήξερα ότι θα είναι φτωχή. Απλά ήθελα ένα χαλαρό ψαρεματάκι, να μην θα ψαρέψει μόνο άλλη μία φορά τον τόπο εδώ, το μέρος, την ακτογραμμή αυτή, και το ψάρεψα μία δεύτερη για να δω τι βαστάει. Τα ψαράκια τα κράτησα, είναι εντός ορίων. Καλούτσικα είναι. Θέλαμε να φάμε τώρα το μεσημέρι. Επίσης είδατε ότι τα δύο καλύτερα ψάρια που χτύπησαν τα έχασα. Η μία η Τσιπούρα που ήταν αρκετά καλή και μία ένας αργός, ο οποίος σίγουρα ήταν μεγαλύτερος από αυτούς εδώ που έρχεσαν. Δεν πειράζει, φάνηκε ότι ο τόπος κρατάει κάποια ψάρια, έτσι, για να διασκεδάσουμε, να περάσουμε την ώρα μας, να πάρουμε και κάτι να φάμε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εγώ το ευχαριστήθηκα το ψάρεμά μου. Να είστε καλά και θα τα πούμε σε επόμενο ψάρεμα.